Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα ανοίξουμε και θα δούμε αυτό που βλέπετε να κρατάω στα χέρια μου. Είναι μια συσκευασία από μια action camera η οποία από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να έρθει και λίγο διαλυμένη. Ή τέλος πάντων τα πράγματα πρέπει να έχουν αρχίσει να μετακινούνται λίγο εκεί πέρα μέσα. Είναι μια κάμερα την οποία αγόρασε μια φίλη. Δεν ξέρω το μοντέλο, δεν ξέρω τα χαρακτηριστικά της, δεν ξέρω οτιδήποτε γιατί δεν έχω καμία πληροφορία. Μου την έδωσε απλά για να την ανοίξω και να τη δούμε. Είναι από την κατηγορία των φτηνών καμερών, action camera, που βλέπουμε στις σελίδες, δηλαδή αυτές που κοστίζουν 35 με 40 ευρώ από ό,τι μου έχει πει. Άρα θα την ανοίξουμε μαζί, θα μάθω τα πάντα μαζί σας, θα δούμε τι είναι, τι δεν είναι. Το ότι η συσκευασία έρθει με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή φαίνεται ότι είναι λίγο πατημένη και φαίνεται γιατί έχουν αρχίσει και κουνούνται τα πράγματα εδώ πέρα μέσα, έτσι όπως το βλέπω. Κάτι χειριστήρια, κάτι τέτοια, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είμαι ο Greek Gia της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις και πάμε να προχωρήσουμε στο unboxing. Έχω εδώ πέρα το ψαλίδι το οποίο θα χρειαστούμε. Θα ανοίξουμε το προστατευτικό που είναι με τις φούσκες, που δεν ξέρω πώς λέγεται, για να μπορέσουμε να ανοίξουμε τη συσκευασία. Λοιπόν, 4K Wi-Fi action camera. Αν δείτε τώρα αυτό που σας λέω ότι κουνιέται, όπως βλέπετε εδώ πέρα, αυτό που βλέπετε εδώ πέρα είναι το χειριστήριο από ό,τι κατάλαβα. Αυτό θεωρητικά ήταν τοποθετημένο εδώ πέρα. Η συσκευασία τέλος πάντων είναι αυτή εδώ πέρα που βλέπετε. Από το πλάι ήρθε έτσι. Ίσως και να φαίνεται αυτό που λέω το διαλυμένο λίγο το κουτί. Γιατί αν το δείτε εδώ πέρα πάνω είναι αυτό ανοιγμένο. Εδώ από κάτω είναι λίγο στραπατσαρισμένο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα. Αισθητήρας εικόνας, 16 MP CMOS sensor, σε 7 χρώματα, ok, 16 MP φωτογραφίες, 12, 10, 8, 6, 5, 3, 2 και VGA, βίντεο 4K στα 30 frames per second, 2,7K στα 30 frames per second, Full HD στα 60 frames per second και 30 και 720p στα μέχρι 120 frames per second. Ηχογραφεί, μαγνητοσκοπεί ή τέλος πάντων καταγράφει σε format ETA.264. Δεν έχει το 265, το οποίο και καλά υποτίθεται τέλος πάντων ότι συμπιέζει λίγο παραπάνω την εικόνα, αλλά διατηρεί την ίδια ποιότητα με το 264. Για μένα το 64 είναι καλύτερο. Τι άλλο έχουμε? Default resolution 1080p και picture είναι τα 16 MP. Το format της εικόνας του βίντεο είναι MOV και οι φωτογραφίες είναι σε JPEG, δουλεύει με iOS και Android. Έχει οπτικό πεδίο 170 μοίρες από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Παίρνει microSD μέχρι 64 GB. Έχει γλώσσα αγγλικά, γαλλικά και κάποιες γλώσσες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. USB 2 σύνδεση και HD out. Η μπαταρία του κρατάει περίπου στα 90 λεπτά όταν τραβάμε βίντεο σε Full HD. Η μπαταρία του είναι αποσπόμενη στα 900 mAh με διαστάσεις σε χιλιοστά 29,8 επί 59,2 επί 41 με 44 γραμμάρια χωρίς τις μπαταρίες το βάρος της, ενώ με τις μπαταρίες, την μπαταρία τη μία, είναι στα 58 γραμμάρια. Και μέσα αυτό εδώ πέρα πρέπει να περιλαμβάνει μία θήκη που κάνει την κάμερα αδιάβροχη, waterproof case bracket, αυτό δεν ξέρω τι είναι, waterproof case clip, δεν ξέρω, bike bracket, multifunction clip, camera clip, helmet seat, bandages, cleaning cloth, power adapter, 3M stickers, USB cable, bracket adapter και manual. Αυτά, με 2 inches LCD οθόνη. Πάμε όμως να το ανοίξουμε, για να δούμε τι είναι. Λοιπόν, είναι τύπου τα έχουμε όλα εδώ πέρα χύμα και ό,τι γίνει έγινε. Να, δείτε το, δεν θα το γυρίσω παραπάνω, βασικά θα το βάλω έτσι. Αυτό εδώ είναι η κάμερα μαζί με τα αξεσουάρ. Τα αξεσουάρ βλέπετε εδώ πέρα πόσο χύμα είναι τοποθετημένα όλα. Εν τω μεταξύ έχει ξεραθεί και ο λαιμός μου από το air condition στη δουλειά και πάμε να τα δούμε λίγο μαζί. Εδώ ανοίγουμε το συγκεκριμένο. Εν τω μεταξύ, από αυτή την κάμερα δεν έχω καταφέρει ακόμα να βρω ποια εταιρεία είναι.
και λέει ότι είναι επίσης water resistant στα 30 μέτρα. Water resistant είναι στα 30 μέτρα με τη θήκη, επειδή έχει θήκη. Λοιπόν, άρα βγάζουμε όλα αυτά έξω. Εδώ, αυτό είναι η βάση για την κάμερα. Ναι, ok, και άλλη βάση. Ναι, αυτό είναι κάτι από τη θήκη. Καπάκι είναι, αλλά δεν ξέρω πού χρησιμεύει. Ναι, πάλι βάσεις, διαφορετικά είδη βάσεις είναι αυτά. Κι άλλο διαφορετικό. Τα τρία μη και ένα σειρματάκι. Το cloth, εδώ είναι κάτι άλλο πλαστικά. Το εγχειρίδιο χρήσης για να μπορούμε να το λειτουργήσουμε. Okay. Και εδώ έχει ένα κάτι για να το κρεμάσουμε στο λαιμό μας ή να το έχουμε τέλος πάντων μαζί μας. Εδώ αυτό είναι ένα τηλεχειριστήριο το οποίο χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να εκκινούμε την εγγραφή ή τη λήψη φωτογραφίας απομακρυσμένα. Και αυτή εδώ είναι η θήκη μαζί με την κάμερα. Αυτή εδώ είναι η θήκη. Από μπροστά είναι μεταξύ, αυτό εδώ μου φαίνεται ήδη λίγο γαρτσουνισμένο, αλλά έχει ένα πλαστικό προστατευτικό. Αυτή εδώ πέρα λοιπόν είναι η θήκη. Εδώ από το πλάι, αν σας το δείξω, αυτά εδώ πέρα που βλέπετε είναι δύο μεταλλικά κουμπιά, γιατί λογικά η... Ναι, οκ, okay, θα τα δούμε. Και έχει και ένα από πάνω. Και έχει και ένα κουμπί εδώ από πάνω. Και αυτό, εντάξει, αυτά νομίζω είναι λίγο ψηλοκλασικά στο πώς κλείνουν, αλλά... Λοιπόν, αυτό ανοίγει από εδώ πρώτα. Όπως είναι αυτά τα δύο τα μέρη. Αυτό έτσι όπως κάθεται εδώ. Απλά πρέπει να ανοίξεις αυτά πρώτα για να απελευθερώσεις και το από πίσω. Η κάμερα είναι αυτή εδώ πέρα που βλέπετε. Είναι αυτό το μικρό το πραγματάκι. Έχει από πάνω ένα κουμπί, αυτό εδώ, το οποίο γράφει απλά OK και έχει και μία λιχνία. Από το πλάι έχει ένα ηχείο, μικρόφωνο, τι είναι αυτό. Και έχει και δύο κουμπιά, αν το δείτε εδώ. Όπως επίσης από πίσω είναι η οθόνη, οι 2 ίντσες που λέγαμε. Και εδώ από αυτή την πλευρά είναι η υποδοχή για την κάρτα τη microSD. Είναι η υποδοχή για το ρεύμα, όπως επίσης είναι και η υποδοχή για το HD out. Και από κάτω, λογικά εδώ, μπαίνει η μπαταρία. Εντάξει, λίγο σπάει νύχια για να μπορέσει να ανοίξει αυτό το κάλυμα. Η μπαταρία του είναι αυτό εδώ το τεράστιο πραγματάκι που βλέπετε. Σε αυτές τις μπαταρίες από τις κάμερες, εμένα πάντα με κάνουν και γελάω, γιατί τις βρίσκω πολύ αστείες. Δεν σας έδειξα το πιο βασικό από μπροστά, γιατί δεν το είχα δει καθόλου. Πέραν του φακού, έχει και το κουμπάκι που λογικά την ανοίγουμε και την κλείνουμε, γιατί λέει και mode και έχει και επίσης το σύμβολο του άνοιξε-κλείσε. Ας το πατήσω. Λοιπόν, τώρα που το έχω βάλει στο ρεύμα, αυτό εδώ πέρα λογικά δεν θα το πιάσει η κάμερα. Αυτό εδώ πέρα έχει γίνει πράσινο και επίσης από πίσω έχει ανοίξει η οθόνη τώρα. Δεν βλέπετε τη δείχνει, αλλά φαίνεται ότι έχει ανάψει. Και έχουν ανάψει εδώ επίσης δύο λιχνίες, μία μπλε και μία κόκκινη, αυτά δεν ξέρω τι σημαίνουν. Τώρα, για να μπορέσουμε αυτό να το χειριστούμε. Λοιπόν, έχω στήσει εδώ πέρα το κινητό, ούτως ώστε να τραβήξουμε με το κινητό το βίντεο, για να μπορέσω να σας δείχνω την οθόνη. Έχουμε την κάμερα εδώ, δείτε την πώς είναι και από κοντά. Εδώ πέρα βλέπετε ότι είναι το κουμπάκι που σας έλεγα ότι είναι αναμένο. Από πάνω έχει ένα κουμπί το οποίο είναι OK, αυτό είναι κουμπί επιλογής. Εδώ είναι η άλλη πλευρά της κάμερας. Βλέπετε ότι γράφει... Να σας το γυρίσω και έτσι, για να μην τα βλέπουμε ανάποδα. Βλέπετε ότι γράφει mode, 4K Ultra HD Wi-Fi και έχει από μπροστά και τον φακό. Από εδώ είναι τα πλαϊνά τα κουμπιά. Το ένα επάνω έχει και το σύμβολο του Wi-Fi, ενώ έχουν και τα δύο τα βελάκια, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Από κάτω είναι εδώ πέρα ακριβώς η υποδοχή που είναι για την μπαταρία, την οποία δεν σας την ανοίγω τώρα, αλλά ανοίγει. Και από εδώ είναι οι πλαϊνές υποδοχές που σας έλεγα με τα microSD και με τα αντίστοιχα και τα φωτάκια που βλέπαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα την οθόνη.
Εδώ η οθόνη μας δίνει τις εξής πληροφορίες. Μας δίνει τις πληροφορίες της ανάλυσης, αν έχουμε ενεργοποιημένο το μικρόφωνο. Εδώ πέρα πάνω βλέπετε ότι είναι και η μπαταρία. Μας δείχνει επίσης την ώρα. Η ώρα βέβαια δεν έχει ρυθμιστεί, από ό,τι βλέπετε είναι 1η-1η του 20. Και αυτό εδώ πέρα από ό,τι καταλαβαίνω είναι η διάρκεια εγγραφής. Για να μπορέσουμε τώρα να έχουμε πρόσβαση στο μενού και σε αυτά. Αρχικά, αν πατήσουμε το κάτω το κουμπί, κλείνει και ανοίγει από ό,τι βλέπετε το μικρόφωνο, γιατί βλέπετε ότι περνάει μια κόκκινη γραμμή επάνω. Αν πατήσουμε το πάνω το κουμπί το πλαϊνό, μας δείχνει ποιο είναι το Wi-Fi το οποίο εκπέμπει και τον κωδικό για να μπορέσουμε να συνδεθούμε με την χρήση της εφαρμογής η οποία παρέχεται. Υπάρχει δηλαδή εφαρμογή την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Και έχουμε και λέμε τώρα το εξής. Αν έρθουμε εδώ πέρα και πατήσουμε το mode, πατάω εγώ το mode, αυτό αλλάζει από το βίντεο στην φωτογραφία. Βλέπετε ότι εδώ πέρα έχει αλλάξει και έχει πάει στη φωτογραφική μηχανή και μας δίνει και την ανάλυση. Αν ξαναπατήσω εγώ το mode, μου δείχνει ότι δεν έχω κάρτα. Άρα, πατώντας το mode, μεταφέρομαι και στα βίντεο της φωτογραφίας που έχω ήδη τραβήξει. Και αν λοιπόν ξαναπατήσω το mode, με μεταφέρει στο μενού. Κάποια στιγμή θα το κάνει. Να του, καταφέραμε και μπήκαμε. Μετακινούμε στο μενού με τα πλαϊνά τα κουμπιά. Κάθε φορά που μετακινούμε κάνει για έναν ήχο, οπότε μπορούμε να επιλέξουμε οτιδήποτε από αυτά θέλουμε. Αυτές είναι όλες οι επιλογές που έχει η κάμερα για να μπορέσουμε να τις ρυθμίσουμε. Εάν θέλουμε να επιλέξουμε οτιδήποτε, αφού πάμε στο μενού που θέλουμε, το οποίο πρασινίζει, άρα ξέρουμε ότι είμαστε σε αυτό, πατάμε το OK που έχει από πάνω, μπαίνουμε μέσα, μετακινούμαστε στο πώς θέλουμε και εφόσον καταλήξουμε, πατάμε απλά το OK. Βλέπετε ότι πατώντας το OK, μετακινείται ανάμεσα σε αυτά. Αν πατήσω πάλι το mode, με πάει πίσω. Άρα, ας πούμε, να πάμε στο beep sound. Τώρα είναι off. Το κάνω off, γυρνάει. Και τώρα σταμάτησε κάθε φορά που μετακινούμε να κάνει ήχο. Θα το επανενεργοποιήσω. Και όταν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω, απλά ξαναπατάμε το mode από μπροστά. Και το λέω και πάλι ότι πατώντας το mode, μετακινούμαστε ανάμεσα στις επιλογές. Και για να το κλείσουμε, αν το πατήσω συνεχόμενα, κλείνει. Κλείνει και είναι αναμένο μόνο το κόκκινο. Άρα αυτό εδώ πέρα είναι η ένδειξη του ότι φορτίζει και αυτό εδώ πέρα είναι η ένδειξη της λειτουργίας της κάμερας. Αν το ξαναπατήσω, μας δίνει την εικόνα αυτή, ανάβει και αυτό εδώ πέρα. Αυτό λοιπόν είναι η κάμερα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάποια περισεβάμενη κάρτα μνήμης που να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσω να σας δείξω, αλλά θα βρω. Κάτι έχω. Νομίζω έχω. Θα το βάλω να φορτίσει. Σίγουρα, όπως όλες αυτές οι κάμερες, δεν περιμένω να έχει τον τέλειο ήχο εφόσον καταγράφει με το μικρόφωνο της κάμερας. Ούτε η GoPro που έχω πάρει εγώ έχει τον τέλειο ήχο. Δεν είναι κάτι που εμένα μου φαίνεται περίεργο. Είναι αναμενόμενο. Τα μικρόφωνα αυτά είναι με πολύ μικρές τρύπες, δεν έχουν την ίδια δύναμη. Είναι προφανές. Αυτό δεν με απασχολεί. Μας ενδιαφέρει ωστόσο να μπορέσει να έχει μια καλή εικόνα, μια αξιοπρεπή εικόνα. Τώρα θα μου πεις με 35 ευρώ τι περιμένεις. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ, δεν ξέρω, μπορεί όντως να έχει καλή εικόνα. Εταιρεία, όπως καταλάβαμε, δεν θα μάθουμε ποτέ, είναι από αυτές τις γνώστου προελεύσεως εταιρείες. Αν θελήσουμε να κατεβάσουμε την εφαρμογή, έχει εδώ από το πλάι τα αυτοκόλλητα που μπορούμε να σκανάρουμε το QR code. Έχει 3 QR code από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, με μεταφέρει σε μία σελίδα, την Go Plus Cam, άρα θεωρητικά η εταιρεία είναι η Go Plus ή απλά συνεργάζονται όλες μαζί γιατί πιθανότητα είναι κατασκευαστές πολύ, δεν ξέρω, ούτως ώστε να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Έχει 3 επιλογές, την Go Plus Cam China, το iOS και το Google. Πατώντας Google μας μεταφέρει σε μία εφαρμογή η οποία λέγεται Go Plus Cam από την General Plus Technology Incorporation, έχει ήδη 1,1 εκατομμύριο λήψεις. Λοιπόν, έχω ανοίξει την εφαρμογή, δεν ξέρω τώρα αν το πιάσει η κάμερα. Η οθόνη που βλέπετε είναι αυτό εδώ πέρα. Απλά περιμένει να συνδεθεί με την κάμερα. Άρα, θα ανοίξω και την κάμερα έτσι για να το δω. Με γυρνάει στις ρυθμίσεις του Wi-Fi για να συνδεθώ. Λοιπόν, κάτσε να συνδεθούμε. G+. Λοιπόν, από την εικόνα που βλέπω στο κινητό, όπως το πιάσει τώρα η... Ναι, δεν το πιάνει καλά. Αυτή είναι η εικόνα που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Είναι η εικόνα
της κάμερας μέσα από το Wi-Fi που την εκπέμπει στο κινητό. Γενικότερα εγώ δεν είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με τα χρώματα τα οποία δίνει. Δεν μπορώ δηλαδή να πω ότι τρελαίνομαι. Μου φαίνονται λίγο ξεθοριασμένα, λίγο κάπως. Και δεν μπορώ να καταλάβω αν έχει και αν η εικόνα είναι λίγο λιωμένη, δηλαδή αν είναι λίγο καμπύλα τα πράγματα έτσι όπως τα πιάνει. Δείτε εδώ πέρα και τα φώτα και αυτά που έχω. Δεν με ενθουσιάζει. Βέβαια για 35 ευρώ ίσως και να είναι μια χαρά. Είναι αυτό, δεν έχω άλλο τρόπο, η αλήθεια είναι, για να το δούμε, μόνο αν το κάνω σε τέτοιο, σε εξωτερικό χώρο πάλι και έχουμε εντελώς άλλο φωτισμό. Για τα λεφτά της, δηλαδή για 35 ευρώ ή 40 πόσο την πήρανε, είναι μια χαρά σαν κάμερα. Δεν ξέρω κατά πόσο τα δικαιολογεί ή δεν τα δικαιολογεί. Αυτό αν το δείτε, όταν πατάμε το ένα το κουμπί ανάβει το ένα το λαμπάκι και όταν πατάμε το άλλο το κουμπί ανάβει το άλλο το λαμπάκι. Okay. Αυτό είναι για να βοηθήσει τους ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε χρήση. Λοιπόν, η κάμερα είναι η συγκεκριμένη. Τώρα δείτε την όπως, γιατί τώρα την έχω και φορτίζει και δεν θέλω να τη βγάλω. Υποθέτω, όπως το είπα και προηγουμένως, ότι η εταιρεία κατασκευής είναι η GoPlus, γιατί το κρίνω καθαρά και μόνο από την εφαρμογή. Δεν με τρελάνανε τα χρώματα. Το μπέρδεψα λίγο. Δεν ξέρω τι ήχο μπορεί να βγάζει. Θα δω αν μπορέσω να βρω μια κάρτα μνήμης, ούτως ώστε να τραβήξω κάποιο βίντεο σε μέρα, για να μπορέσουμε να δούμε ακριβώς πώς δουλεύει και κατά πόσο αυτό σαν εικόνα είναι καλύτερο ίσως με το φως του ήλιου. Υπολογίστε βέβαια εδώ πέρα ότι εφόσον με το φως του ήλιου είναι καλύτερο σαν εικόνα, δεν σημαίνει ότι θα είναι καλύτερο και υποβρύχια, γιατί για να μπορέσουμε να το βάλουμε στη θάλασσα είπαμε ότι χρησιμοποιούμε τη συγκεκριμένη τη θήκη. Έρχεται με τα αξεσουάρ που είδαμε προηγουμένως. Για 35 ευρώ ίσως και να είναι κάτι εξυπηρετικό. Αν κάποιος βέβαια χρειάζεται μόνο το αξεσουάρ και όχι την κάμερα, μπορεί απλά να το πάρει για τα αξεσουάρ, σε περίπτωση που είναι ακριβότερα να τα πάρει κάποιος μεμονωμένα. Αν θέλετε κάτι, μπορείτε να με ρωτήσετε στα σχόλια ή μπορείτε γενικότερα να γράψετε ό,τι θέλετε στα σχόλια. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε. Μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Από εμένα και την νέα κάμερα της φίλης μου που αγόρασε, καλή συνέχεια, να προσέχετε και να περνάτε καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, σας χαιρετώ, γεια σας.